Xiaomi Mi 10 TAF και Xiaomi Mi 10 TAF Pro, τα δύο καινούρια flagship τηλέφωνα της Xiaomi, τα οποία βασίζονται στο σχέδιο και στον εξοπλισμό που έχουν στο Mi 10 και το Mi 10 Pro που είχαν κυκλοφορήσει πριν από περίπου 6 μήνες εκεί πέρα την άνοιξη. Φέρνουν καινούργια χαρακτηριστικά, βασίζονται στον ίδιο επεξεργαστή, έχουν διαφορετικές οθόνες, διαφορετικές κάμερες και διαφορετικό design σε σχέση με το Mi 10 και το Mi 10 Pro. Όμως μεταξύ τους οι δύο συσκευές είναι ολόιδιες. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι ότι εδώ μπροστά έχουμε τις δύο συσκευές στο ίδιο μέγεθος, ίδια οθόνη Full HD Plus με διαγώνιο 6,67 inches, η οποία είναι IPS LCD και όχι AMOLED όπως ήταν το Mi 10 και το Mi 10 Pro. Όμως η Xiaomi έχει κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Στην πραγματικότητα έχει ένα LCD panel, το οποίο όμως έχει φροντίσει να έχει πολύ ψηλό ρυθμό ανανέωσης. Και στις δύο συσκευές, αυτό είναι το Mi 10 TAF, και στις δύο συσκευές έχουμε δυνατότητα για μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 144Hz. Όταν το βάλεις 144, όταν έχεις κάνεις κάτι πάνω στην οθόνη, σκρολάρεις ένα κείμενο ή παίζεις ένα παιχνίδι, η οθόνη πηγαίνει όντως και ρυθμίζεται σε 144Hz και έχεις πολύ fluent κίνηση μέσα στο scroll που κάνεις, ας πούμε, στο κείμενο. Όταν εσύ βγάζεις, σηκώνεις το δάχτυλό σου, η οθόνη συνήθως γυρνάει στα 60Hz για να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα εμείς την έχουμε στα 144Hz και φαίνεται το scroll, το οποίο είναι εξαιρετικά ομαλό. Στην κάμερα μπορεί να μην φανεί, πρέπει να το δεις από κοντά για να καταλάβεις τη διαφορά. Τη βάζω στα 60 και εδώ πέρα φαίνονται τα steps που κάνει το 60Hz, φαίνονται τα σκαλοπατάκια, ενώ πηγαίνοντας στα 144 πάλι είναι πολύ πιο fluent και πιο ομαλή η κίνηση. Και στα δύο τηλέφωνα ισχύει αυτό που σας είπα, τα 144Hz. Δύο λόγια για τα χρώματα που έχουν οι δύο συσκευές. Αυτό εδώ πέρα το λέει λοιπόν το Mi 10 TAF, το λέει η Xiaomi Lunar Silver, το οποίο είναι ένα χρώμα ειριδίζων, αλλάζει λιγάκι από αναλόγως πως πέφτει το φως πάνω του. Είναι όμως matte και δεν μαζεύει δαχτυλιές πολύ εύκολα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το lunar χρώμα που έχει εδώ το τηλέφωνο. Και να πούμε και δύο λόγια για το πίσω μέρος, που είναι ουσιαστικά μια σημαντική διαφορά. Έχουμε τρεις κάμερες και στα δύο τηλέφωνα. Στο Mi 10 TAF έχουμε έναν αισθητήρα 64MP, έναν αισθητήρα 13MP Ultra Wide και έναν μάκρο αισθητήρα μαζί με το LED Flash, παρόλο που είναι εδώ πέρα το bump είναι σχετικά μεγάλο, εξέχει εδώ πάνω στο πίσω μέρος. Αυτό εδώ πέρα η τρυπίτσα δεν έχει τίποτα άλλο, είναι ουσιαστικά για το design να φαίνεται σαν πεντακάμερα, αλλά στην πραγματικότητα εδώ πέρα είναι ένα LED flash, εδώ δεν είναι τίποτα και εδώ πέρα είναι τρεις κάμερες. Και αντίστοιχα, το άλλο τηλέφωνο, στο Mi 10 TAF Pro, το οποίο έχει διαφορετικό χρώμα και το λέει Aurora Blue η Xiaomi, άμα το δεις εδώ πέρα λιγάκι, είναι σαν καθρέφτης, δηλαδή καθρεφτίζει πραγματικά, άμα το πάρει και θέλεις να δεις αν έφτιαξε τα μαλλιά σου καλά. Δεν το βλέπεις μια χαρά εδώ πίσω, είναι εντελώς, καθρεφτίζει εντελώς. Είναι πολύ εντυπωσιακό, ούτως ή άλλως και αυτό είναι ειριδίζων. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα το χρώμα μαζεύει πιο εύκολα τα χτυλιές, οπότε ίσως θέλεις καλύτερα να πάρεις να βάλεις μια θήκη, είτε τη θήκη που έχει μέσα η συσκευασία, είτε και τα δύο τηλέφωνα έρχονται με θήκη για να τη βάλεις εδώ πάνω, είτε κάποια οποιαδήποτε άλλη θήκη. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι έχουμε το ίδιο σύστημα φακών σαν εμφάνιση, απλά ο κεντρικός αισθητήρας είναι 108MP, ο ίδιος που είχαμε δει στο Mi 10 και στο Mi 10 Pro, ενώ οι άλλοι δύο είναι ακριβώς οι ίδιοι, ένας macro και ένας ultra wide στα 13MP. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδια. Αυτό είναι λοιπόν είναι το power button εδώ και δουλεύει και σαν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, με τα volume controls να είναι εδώ. Στο κάτω μέρος, εδώ πέρα έχουμε θύρα Type-C USB και την θέση για να βάλεις την κάρτα SIM. Το Mi 10 TAF Pro έρχεται με 8 GB μνήμης και 256 GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ το Mi 10 TAF με 8 GB μνήμης αλλά 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Εδώ στο πάνω μέρος έχουμε IRDA, το IR Blaster το λεγόμενο, που το έχει Xiaomi πάντα σε όλα τα τηλέφωνά της για να μετατρέψει το τηλέφωνο σε τηλεκοντρόλ για τηλεοράσεις, air condition και τα σχετικά. Ξέχασα να πω, στο κάτω μέρος έχει το ένα ηχείο. Το δεύτερο ηχείο είναι ουσιαστικά εδώ πέρα που είναι το ακουστικό, αλλά παίζει πραγματικά πολύ καλά. Και θα το βάλω λιγάκι να παίξει εδώ λίγο YouTube για να το δεις. Εδώ είναι το ένα ηχείο. Και από εδώ έρχεται το άλλο ηχείο. Το κλείνω αυτό εδώ πέρα και ακούγεται. Οπότε στερεοφωνικός ήχος μια χαρά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Η οθόνη, πέρα από το γεγονός ότι είναι στα 144Hz, υποστηρίζει και HDR, το οποίο HDR λειτουργεί και στο YouTube, αλλά λειτουργεί και στο Netflix. Εδώ πέρα στο Mi 10 TAF έχω βάλει
το Netflix, το ενεργοποίησα. Και άμα πας εδώ πέρα στις ρυθμίσεις App Settings, εδώ Playback Specifications, γράφει συγκεκριμένα ότι υποστηρίζει Full HD, HDR10, HEVC, οπότε μπορείς να απολαύσεις και ταινίες μια χαρά και σειρές με HDR και στερεοφωνικό ήχο χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και στις δύο συσκευές. Επεξεργαστής Snapdragon 865, ό,τι ταχύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω όσον αφορά τις Android συσκευές. Γρήγορος αποθηκευτικός χώρος UFS 3, 5G και τα δύο τηλέφωνα καθώς έχουν τον Snapdragon 865. Ουσιαστικά αυτό που έχουν χάσει σε σχέση με τα Mi 10 και Mi 10 Pro είναι κάποιες δυνατότητες όσον αφορά στην φόρτιση. Συγκεκριμένα και τα δύο τηλέφωνα έχουν ταχεία φόρτιση με αυτόν εδώ να είναι ο φορτιστής που είναι στη συσκευασία, ο οποίος είναι στα 33 W και δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα ασύρματης φόρτισης. Ούτε να τα φορτίσει τις δύο συσκευές ασύρματα, ούτε να τα χρησιμοποιήσει για να φορτίσει κάποια άλλη συσκευή, την λεγόμενη αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στην κάμερα. Τρέχουν και τα δύο Android 10 προφανώς με MIUI 12. Εδώ είναι ο αισθητήρας των 108 MP, ο οποίος δίνει 27 MP φωτογραφία, αλλά μπορείς, άμα θέλεις εσύ, να πας και να τραβήξεις και στα 108 MP. 108 MP Ultra HD is on. Βγάζει τη φωτογραφία εδώ πέρα το ψεύτικο λουλούδι. Έτσι και μπορείς να κάνεις τρελό zoom, γιατί μιλάμε, είναι 108 MP. Κοίτα εδώ. Ακόμα και εδώ κάτω φαίνεται μια χαρά η λεπτομέρεια στο ψεύτικο λουλουδάκι στο zoom που κάνω, έτσι. Βέβαια, είπαμε, τα 108 MP είναι για σπάνιες περιπτώσεις να τα χρησιμοποιήσεις, πιάνουν και πολύ χώρο. Από εκεί πέρα έχουμε δυνατότητα να τραβάξεις 8K βίντεο και στα δύο τηλέφωνα, με τις λειτουργίες εδώ πέρα στο βίντεο, πηγαίνοντας εδώ για παράδειγμα, επιλέγεις κατευθείαν 8K εδώ. Με το MIUI 12 να έχει φέρει και πολλά καινούρια χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα είναι όλες οι δυνατότητες. 1080p30, 1080p60, 4K30, 4K60. Κάποιες λειτουργίες επιπλέον track moving object και αυτά που έχουν προσθεθεί μέσα στο τηλέφωνο. Δυνατότητα για σταθεροποίηση εικόνας από εδώ. Αν και υπάρχει οπτικός σταθεροποιητής στην κεντρική κάμερα, αλλά ουσιαστικά αυτό το steady video χρησιμοποιεί τον ultra wide φακό για να είναι ακόμη πιο σταθερό όταν περπατάς και τρέχεις το βίντεο που κάνεις. Μπορείς να πας επίσης εδώ και να ενεργοποιείς το macro, όπου ουσιαστικά ενεργοποιεί τη macro κάμερα για να φέρεις εδώ κοντά και να βγάλεις φωτογραφίες φυτάλου και τα σχετικά. Αντίστοιχες είναι οι λειτουργίες που υπάρχουν και στο άλλο τηλέφωνο, στο Mi 10 TAF, το απλό, απλά δεν έχεις τα 108 MP, έχεις έναν αισθητήρα στα 64 MP, εδώ. Μπορεί να βγάλεις φωτογραφίες σου κανονικότατα, HDR, AI, όλες αυτές τις λειτουργίες, όλα δηλαδή τα πάντα ίδια. Πάλι ultra wide εδώ για να τραβήξεις φωτογραφίες με ανοιχτό το πλάνο, δυνατότητα για πορτρέτο και στα περισσότερα εδώ δυνατότητα να τραβήξεις τα 64 MP άμα θέλεις. Στο βίντεο 8K πάλι ίδια επιλογή, ultra steady εδώ πέρα όπως το λέει, σταθερό βίντεο ίδια επιλογή, ίδιο μενού εδώ. Έχεις τις ίδιες επιλογές όσον αφορά στη φωτογραφία και στο βίντεο, απλά στον ένα τηλέφωνο έχει τον αισθητήρα των 108 MP που είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος και τον 64 MP, τα οποία και οι δύο αισθητήρες είναι εξαιρετικοί σε αυτό που προσφέρουν και θα κάνουν μια χαρά τη δουλειά σου, ό,τι και να κάνεις, είτε τραβάς φωτογραφίες είτε τραβάς βίντεο. Ουσιαστικά τα δύο τηλέφωνα είναι και στις τιμές που έρχονται εξαιρετικές επιλογές για όσους θέλουν ένα high-end τηλέφωνα. Φορτίζουν γρήγορα με το φορτιστή των 33 W και έχουν και τεράστια μπαταρία 5.000 mAh για να αντέχουν άνετα όλη την μέρα ό,τι και να κάνεις. Τα βρίσκεται στον Κοτσόβολο, κυκλοφορούν αυτές τις μέρες. Πραγματικά δύο συσκευές που αξίζουν με το παραπάνω να τους ρίξετε μια ματιά. Ποιότητα, εμφάνιση, κάμερες, επιδόσεις, μπαταρία, οθόνες, τα πάντα όλα. Να δω. Το μαλλί είναι χάλα, θέλω κούρεμα.